Ακολουθούμε την πορεία του αυτοκινήτου της κοπέλας που έχασε τη ζωή της. Κατεβαίνουμε την αερογέφυρα της Χαλάστρας στο δρόμο για Κίμινα. Πλησιάζουμε στην πρώτη επικίνδυνη, πολύ επικίνδυνη αριστερή στροφή. Έχουν γίνει κάποια έργα εδώ βέβαια, αλλά νομίζω πως δεν φτάνουν. Ανεβαίνουμε το ανάχωμα της Χαλάστρας και πλησιάζουμε την στροφή δεξιά. Θα το δούμε τώρα σε αργή κίνηση. Για κάποιον οδηγό που δεν γνωρίζει το σημείο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μπορείς να φύγεις πολύ εύκολα από το δρόμο, αν έχεις και κάποια χιλιόμετρα. Εδώ είναι η πρώτη λακκούβα δεξιά που συναντάμε και η δεύτερη αμέσως αριστερά. Δείτε την κάμερα πώς θα φύγει από τη θέση της. Δεν ξέρουμε αν έπαιξε ρόλο αυτό, αλλά βλέπουμε ότι το αυτοκίνητο της κοπέλας μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε με τοπικά με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ.